Focus 103,6. Ο Ιακώβ είναι μαζί μας, ο Αλκάβα. Καλώς τα γόρι. Πες μας δύο πράγματα για σένα τώρα. Δηλαδή, από πού προέρχεσαι, κυρίως ηλικία πρέπει να είσαι κοντά στα 45, εσύ πού είσαι, 50. Είμαι 50 ακριβώς. Α, είσαι ωραίος. Φαίνεται και λίγο, πιο δυνατό. Δεν είμαι ψηλός, σαφώς και καλαδομάτης. Είσαι όμως βροντόφωνος. Ναι, είμαι βροντόφωνος. Λοιπόν, 50, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γεννήθηκα το Νοέμβριο του 1963. Κάρσε κάποια όμορφη γειτονιά της Θεσσαλονίκης, στην Ευζώνων, με σπάτη της γωνίας. Εκεί ακόμα είσαι ή έχεις αλλάξει? Όχι, μεγάλωσα από το 67, είμαι στην Τούμπα, τελείωσα και το σχολείο εκεί, με ένα φοβερό περιβάλλον. Η Τούμπα είναι μία από τις αδικημένες περιοχές της χώρας, όχι της πόλης μόνο, έτσι. Μεγάλωσα, έκανα φιλίες εκεί, εκεί πρωτοερωτεύτηκα, εκεί πρωτοαγάπησα. Εκεί πέρα... στο πρώτο πήγαινες? Όταν ξεκίνησα ήταν ένα γυμνάσιο εξατάξιο της Τούμπας. Μετά έγιναν δύο λύκεια, δύο γυμνάσια. Και σήμερα είναι πάρα πολλά στην περιοχή. Φημισμένο, έτσι, για πολλά. Για πολλά, ναι. Εγώ είχα και τη χαρά και την τιμή το 81 να κατακτήσω και το τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα με το σχολικό. Να, είχα φοβερούς συμπαίκτες, φοβερούς φίλους. Μπασκετάκι νομίζω. Ναι. Χιωτάκης, Κωνσταντινίδης, Παναγιωτίδης και Κόκκινος είναι πάρα πολλά καλά παιδιά. Ο Πετράς που είναι πρόεδρος των Βετεράνων. Έτσι, ελπίζω να με ακούνε και να με ψηφίσουν κιόλας. Λοιπόν, ο Τζέικομπ τον συνάντησα, δεν ξέρω αν θυμάστε τώρα, μια Κυριακή τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή για λίγο. Το συνάντησα στη Νέα Παραλία, εκεί που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια, στο σκυλοπάρκο που μας έκανε ο Δήμος. Φιλόζος, ναι. Φιλόζος, και είσαι με το σκυλάκι σου και τα λοιπά. Λοιπόν, σχεδόν λόγο έβγαζε, καλά τα έλεγε. Έλεγε εκείνη τη μέρα τα παράπονα, βεβαίως. Ναι, κοίταξε, αυτό που έχουν πολύ φιλόζωοι στη Θεσσαλονίκη. Να πιάσουμε λίγο το θέμα αυτό. Να σου πω, Κώστα, γιατί κατέληκα. Και να πούμε και για τις υποχρεώσεις μας και για τις απαιτήσεις μας όμως. Κοίταξε, ο πολίτης πρέπει να μετέχει. Πρέπει να μετέχει και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά εγώ αποφάσισα να κατέβω μετά από μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα που είχα από τον παιδικό φίλο, τον Σταύρο τον Καλαφάτη. Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα είμαι Ισραηλίτης και ήθελε να έχει και έναν φίλο από την ιστορική κοινότητα και επαρχία της εβραϊκής κοινότητας. Δεύτερον, γιατί αυτό που βλέπω, περπατώ και ακούω και αισθάνομαι στην πόλη είναι μια πόλη παρατημένη. Mm-hmm. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από την πάρκο των σκύλων που δεν υπάρχουν. Οπότε έχουμε όλη αυτή την ασχήμια των κοπράνων στο δρόμο, διότι δεν έχουν οι ιδιοκτήτες των σκύλων να θα πάνε κάπου να παίξουν και να εκτονωθούν και βέβαια να συλλέξουν και τα απορρίμματα. Ναι, γιατί ξέρεις εκεί μες στο πάρκο, περίμενε, μες στο πάρκο που λες, τα συλλέγουμε δηλαδή. Εγώ το φέρνω το σκυλάκι μου, διότι λερώνεται από τα κοπράνα που υπάρχουν ήδη μέσα. Επειδή, κοίταξε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλους. Γι' αυτό λένε, τα πούμε όμως όλα. Ναι. Ωραία, έχει, ας πούμε, ξέρεις, πρώτα. Γιατί αν είναι να κάνεις, να βγεις με το Καλαφάτι και να δώσεις μάχη, να κάνεις. Εξοικειωμένος με το μικρόφωνο, θα με αφήσει. Πες ότι είμαστε στο πάρκο. Μπράβο, επειδή είσαι εξοικειωμένος με το μικρόφωνο. Πες ότι είμαστε στο πάρκο. Αλλά θέλω να σου πω, και εμείς έχουμε μερίδιο ευθύνης. Ναι, αλλά άκουσε με. Πήγα στο Στρασβούργο με την οικογένειά μου πριν 10 χρόνια. Σε κάθε γωνία, τι ας με διαψεύσουν, έχει υποδομή ο Δήμος. Έχει χαρτάκι, έχει ένα πι με χώμα, έχει μέσα σακουλάκια. Ναι. Και όποιος δεν κάνει εκεί πέρα την ανάγκη του από τους ιδιοκτήτες των σκύλων, τα σκυλιά τους δηλαδή, τσουπ, τσιμπάει το πρόστιμο. Και εγώ θέλω να το κάνω. Σωστός, εγώ. Πρέπει να καθαρίσουμε την πόλη μόνοι μας. Όμως και η διοίκηση του Δήμου πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη. Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή το πάρκο των σκύλων που είδες έγινε με μεγάλη προσπάθεια δικιά μου να φροντιστεί. Να βάλουμε σύρτες, να βάλουμε ένα παγκάκι απ' έξω για να μην μπαίνουν τα παιδάκια και χτυπήσει, ορμήξει κάποιο σκυλί και το χτυπήσει και μετά έχουμε άλλες συνέπειες. Έτσι, έγιναν προσπάθειες. Και ακόμη έχει ώρα. Έγινε προσπάθειες γιατί πήγα στην καθαριότητα εγώ στο πέμπτο διαμέρισμα και ζήτησα τον προϊστάμενο και προς τιμή του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος πάρα πολύ καλό στο Δήμο που εργάζεται και περνάει δύο φορές. Δυναμικό, καλό έχει. Έτσι, δυναμικό, έτσι. Δεν πρέπει να το απαξιώσουμε και είναι κρίμα για οποιοδήποτε δημότη το κάνει. Ναι, είναι κρίμα. Δεν νομίζω το κάνουμε αυτό. Όχι, έτσι, αναγνωρίζουμε σε ένα βαθμό τις δυσκολίες που έχουν. Τα παιδιά αυτά αγωνίζονται, ξέρουμε σήμερα πως είναι και μισθοί, δυσκολεύονται, όμως προσπαθούν. Έτσι, και εγώ δεν βρήκα καμία. Βρήκα μάλιστα πάρα πολύ καλό δυναμικό εκεί. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχουμε πιάσει Τούμπα, έχει πάρει του πρώην ψηφοφόρου, συμπαίχτε κτλ. Πήραμε στο Δήμο, έχει πάρει ψήφου. Πήρα και από την Εβραϊκή Κοινότητα, φαντάζομαι. Έχει πάρει και την Εβραϊκή Κοινότητα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά, σε βγάλουμε. Κοίταξε, κοίταξε, να σου πω. Για ένα λόγο θα παραιτηθώ. Εάν είμαι τελευταίο εκλέγεν. Έτσι. Και από πίσω μου είναι μια κυρία που είναι με αμαία. Θα παραιτηθώ. Δηλαδή θέλω να σου εξηγήσω ότι πρέπει να εκπροσωπούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι κοινωνικές τάξεις. Φιλία, πάμε λίγο. Ναι. Συνεχίζουμε σιγά σιγά. Στην Θεσσαλονίκη, ποια είναι τα κύρια προβλήματα που
ενδέχεται, έχετε στο μυαλό σας ότι χρειάζονται άμεση λύση. Μιλάμε λοιπόν, για χθες. Για χθες. Και θέλω να μάθω αν οι λύσεις που θα ακούσουμε είναι οι λύσεις του Ιακώβ ή οι λύσεις της παράταξης. Λοιπόν, κοίταξε, εντάξει πόλη δεν είναι. Θα γίνει εντάξει άμα εκλεγούμε. Έτσι, εμείς εκπροσωπούμε την παράταξη, εγώ δηλαδή, εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο την παράταξη εντάξει. Εντάξει η πόλη δεν είναι. Εντάξει θα γίνει εφόσον εκλεγεί η παράταξη του Σταύρου Καλαφάτη. Και γιατί το λέω αυτό, εάν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συλλογή των σκουπιδιών στη γύρω-γύρω από το κέντρο περιοχές, τότε εγώ δεν είμαι μαζί σας. Δεν είμαι με το μπουτάρι. Δηλαδή τα σκουπίδια παραμένουν στις γειτονιές. Ναι, γιατί ξυπνάνε το πρωί και λένε ας τους αφήσουμε αυτούς. Όχι, ας καθαρίσουμε πρώτα τη γειτονιά μας, το κέντρο μας, πολύ καλά, αλλά το κέντρο. Η βιτρίνα της πόλης, αλλά ξέρεις, πίσω από το μικρόφωνο το δικό σου, κάποιοι άλλοι δουλεύουν. Σίγουρα. Πολύ. Μπράβο. Το ίδιο γίνεται και στις γειτονιές. Και οι γειτονιές πρέπει να βοηθηθούν. Δεν πρέπει να εγκαταληφθούν. Δηλαδή, ο οδός Κρήτης, ο οδός Αλεξανδρίας, ο οδός Μπότσαρ και Μαρτίου, η Πάπα Κυριαζή που έσβησε από ζωή. Δεν υπάρχουν σήμερα τα μαγαζιά άδεια. Γιατί δεν ασχοληθήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς να πας σε μια βρώμικη γειτονιά να ψωνίσεις το μπακάλι και το μανάλι. Πας στα σούπερ μάρκετ τη. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Βέβαια, είναι και αυτό. Διότι ο πατέρας μου συγχωρημένος έλεγε πρέπει να έχεις ένα μπακάλι, ένα μανάδι και ένα ψαρά. Άρα πρέπει να έχεις γειτονιά. Ναι. Εμείς γειτονιά δεν έχουμε. Ναι. Η κοινότητα, η εβραϊκή. Φαντάζομαι ότι είσαι ενεργό μέλος και έτσι, συναγωγές, αυτά. Ναι, εγώ είμαι και λίγο φρίσκος, είμαι λίγο παραδοσιακός. Ωραία, καλά. Να σου πω ότι έκανα, μάλλον το ξέρεις, το συζητήσαμε έτσι. Εβραϊκό Πάσχα. Εβραϊκό Πάσχα είναι πάρα πολύ παραδοσιακό. Ναι. Εξιστορεί την έξοδο από την Αίγυπτο. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα καλύτερα Πάσχα τα πέρασα με τους μαθητές μου. Τις Κυριακές τον Πάσχα με τον Κατσικάκη. Το ελληνικό Πάσχα είναι ασύγκριτο. Είναι πολιτική απάντηση, έτσι, διπλωματική. Για να μην νομίζουν ότι. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε διχασμό, γιατί έχουμε και τον κύριο Καπρόν από την άλλη μεριά, από την παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη. Η εβραϊκή κοινότητα είναι συγκεκριμένη. Νομίζετε ότι είστε όλοι γνωστοί. Όχι, δεν έχουμε διχασμό. Θα ψηφίσουν αυτό που αγαπάνε περισσότερο. Θα ψηφίσουν αυτό που αγαπάνε περισσότερο και νομίζω ότι αγαπάνε εμένα. Τα πήγε καλά, λε ο. Τα πήγε καλά ο Χασδάη αυτά τα 3-4 χρόνια. Γιατί. Θα σου απαντήσω αυτό που πρέπει να. Γιατί σήμερα δεν μιλάω για το φίλο μου το Χασδάη, μιλάω ότι καλή εμπιστοσύνη, καλύτερος ο έλεγχος. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι πήγε πολύ καλά ο Χασδάη, μπορεί να πεις πολύ καλά πήγε ο Κώστας ο Ζέρβας. Κοίταξε, εγώ τους ξέρω καλά. Ο Γιώργος Αρβανίτης ήταν μαζί στο σχολείο. Ο Κώστας ο Ζέρβας μεγάλωσα μαζί. Με τη Γούλα την Καλύψω περάσαμε πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Το ίδιο και με τον. Αλλά. Καλή εμπιστοσύνη, καλύτερος ο έλεγχος. Λοιπόν, ας τους ελέγξουμε. Και ας πάρουμε ένα-ένα, ας πούμε. Το πράσινο δεν μας αρέσει. Κώστα, λυπάμαι, δεν μας αρέσει. Ναι. Έτσι, τα οικονομικά δεν είμαι εγώ αυτή τη στιγμή ούτε εκλεγμένος ούτε τίποτα, αλλά αυτοί που θα τα ελέγξουν θα πούνε αν ο Χασδάη έκανε καλή δουλειά ή όχι. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το δώσω. Το δίκιο δηλαδή, ότι είναι αδίκιο, παιδί. Έτσι. Καθαριότητα και πράσινο βάζουμε χαμηλό βαθμό. Ναι, πολύ χαμηλό. Καθαριότητα βάζουμε νομίζω πάρα το πολύ. Ίδιο έκανε και ο κ. Μπουτάρης στην βαθμολόγηση που έδωσε. Ας μείνει στην τάξη. Ας μείνει στην τάξη. Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να παίζουμε τα λόγια. Αν μείνει στην τάξη, ξαναδεί. Ναι, όχι, άκουσε με. Να μείνει στην τάξη, γιατί εντάξει δεν είναι. Εντάξει δεν είναι. Κοίταξε να δει, Κώστα. Εγώ δεν πρέπει να κάνω αντιπολίτευση για τον Δήμαρχο, πρέπει να την κάνω ο Σταύρος ο Καλαφάτης. Έτσι, για να λέμε. Έτσι, πρέπει να είναι fair. Αλλά όμως θα πω εγώ κάτι προσωπικό. Σαν δημότης όμως μπορεί να σαν δημότης θα σου πω. Σαν δημότης θα σου πω, βεβαίως έτσι πω. Έτσι. Εμείς πρέπει να έχουμε star την πόλη, όχι τον Δήμαρχο. Ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στο Σύνταγμα περιγράφει ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος. Είναι το πεζοδρόμιο, η μικρή κοινωνική πολιτική, το πράσινο, τα πεζοδρόμια μας, την παραλία μας, την οποία βέβαια πρέπει να πω και δεν είναι κάτι που το έχω συζητήσει με την παράταξη, την επιβαρύνει όλο ο αστικός κόσμος, στός, δηλαδή οι στόσεις πόλης. Δηλαδή έρχονται από το Λαγκαδά και κάνουν βόλτα στην παραλία. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν καταφέραν ποτέ να πάρουν έναν οδοκαθαριστή από εκεί να έρθει να βοηθήσει τους υπάρχοντες εδώ. Καλό αυτό. Εγώ θα το προτείνω και το προτείνω πάντα. Δεν μπορεί. Δηλαδή οι Λαγκαδιανοί να έρχονται βόλτα στη Θεσσαλονίκη με τον οδοκαθαριστή του. Όχι, να στέλνουν, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται. Εγώ δεν έχω κάνει το πρόγραμμα αυτό το πράγμα. Έτσι απλώς το συζητάμε. Οι άνθρωποι, η παραλία είναι για όλη την πόλη, για όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να την αιρώνει ή να γεμίζει το πάρκινγκ. Να μην έχουμε δρόμους να περπατήσουμε. Καλά, θα σου πει και ο Δήμαρχος του Λαγκαδά, ο κ. Αναστασιάδης. Έλα, έστω το Λαγκαδά τώρα έπιασε. Μην μου κάνει σπέκουλα. Μην κοίταξε, δεν είμαι εξοικειωμένος με αυτό το ματσούκι. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Λοιπόν, θα σου πει ωραία από τα κέρδη που έχει από τα δημοτικά ανεπτυξιδήρια που νοικιάζει, φέρουμε και με ένα δεκάρι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα σου είπα πρώτα θα κάνω τον έλεγχο και μετά θα δω αν έχω κέρδη. Είμαι Ισραηλίτη και εξή λέει τι λένε για του Ισραηλίτε. Τα τάλινα τα ξέρω, τα μετράω καλά. Λοιπόν, ωραία. Τα βλέπει τα ανεπτυξιδήρια που είναι άδεια, δεν σε ενοχλεί. Με ενοχλεί που είναι άδεια. Για ποιο λόγο να είναι άδεια.
Πρώτα απ' όλα. Ξέρεις πώς, κόσμος ενδιαφέρεται. Να πούμε για αυτή την όμορφη παραλία ότι δεν είναι έργο Μπουτάρι. Όχι, είναι έργο Βρυξελών. Έτσι, μπράβο. Έπεσαν τα τάλιρα παλού. Ναι. Και έγινε, ο καθένας είχε άλλη αισθητική. Σε εσένα μπορεί να αρέσει, σε μένα μπορεί να αρέσει. Την φίλια να μην αδικήσουμε όμως τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος είχε την, το θράσος να στήσει το ΠΕΠ και να ζητήσει τα λεφτά για το συγκεκριμένο έργο. Μπράβο, έτσι. Να γιατί δεν ξύπνησα μια μέρα από τις Βρυξέλλες. Πρωί-πρωί να πούμε πρέπει να δώσουμε και εγώ καλό όλη τη Θεσσαλονίκη να αποκατασταθεί αυτό το πράγμα. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει επιφέρει προβλήματα με την δικαιοσύνη. Εγώ λέω ότι η παραλία και το απευθύνομαι στους νεότερους που μπερδεύονται. Η παραλία δεν είναι έργο Μπουτάρι. Εντάξει. Και πρέπει να το καθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και σου εξηγώ, άμα ήταν έργο Μπουτάρι, ας πάνε στην πρώτο κομμάτι που παραδόθηκε και δες τα παγκάκια τα οποία είναι απέσια, είναι φθαρμένα. Έτσι, τα πεζοδρόμια ήδη έχουν χαλάσει. Έχει τα νούφαρα, έχουν βρωμίσει και είναι έλλη και έχουν βάλει καφετέρια. Έχουν σαπίσει. Έχουν σαπίσει. Φαίνεται να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Πας λοιπόν, θύμισε του ότι μιλά με τον κύριο Αλγκάβα Ιακώβ. Έτσι, Τζάκο. Γιατί ο κόσμος. Φοβερός ο Τζάκο, να ξέρετε. Είναι και επικοινωνιακός πολύ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα που είμαστε με την κοινότητα εδώ και τους Ιδραλίτες, θρησκευτικό τουρισμό. Δεν θα έπρεπε η Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ο Ισαπόστολος Παύλος, μην μπερδεύεσαι. Είναι και καλός σε αυτά. Ο Ισαπόστολος. Δεν ζούσε ο Απόστολος Παύλος. Ήταν ο Ισαπόστολος Παύλος. Ο Ισαπόστολος Παύλος. Ωραία. Κοίταξε, έκανα θρησκευτικά στο σχολείο. Γιατί έκανα πάρα πολύ καλό. Εγώ έκανα πιο πολλές κοπάνες, μάλλον. Από σένα. Όχι, είναι καλό. Θρησκευτικός τουρισμός δεν είναι ένα κομμάτι για την πόλη το οποίο θα έπρεπε. Για τη Θεσσαλονίκη, ειδικά έτσι. Για την Θεσσαλονίκη των 2-300. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, αλλά υπάρχουν 200 εκατομμύρια χριστιανοί στη Ρωσία. Δεν τους προσεγγίσαμε ποτέ. Εάν θέλεις ο αλυσμό με τους Καραμαλής, ο παππούς. Και Εβραίους είχαμε εδώ από το 700, από το 800. Έτσι. Οι Εβραίοι ήταν πιο παλιοί, είναι Ρωμανιώτες. Στην Πνίκα είχαν βρεθεί οι Ρωμανιώτοι. Μιλάς με κάποιον που ξέρει πέντε πράγματα. Λεφτά μπορούμε να βγάλουμε από αυτό. Βεβαίως, πολλά λεφτά. Αλλά, κοίταξε, αυτό είναι μια συνέργεια. Έχεις μπει ποτέ στο ίντερνετ να ψάξεις αν ο Δήμος έχει ένα site για τον... Συνέργεια θα κάνουμε. Πρόσεξε να δεις. Σου είπα ότι η πόλη είναι πάνω απ' όλα και όχι ο Δήμαρχος της. Έτσι, είπα ο Δήμος. Ο Δήμος, έτσι. Μιλάς για θρησκευτικό τουρισμό και πιθανόν τα έσοδα αυτού του θρησκευτικού τουρισμού που θα κάνει. Θέλω να πηγαίνουν σε όμορους Δήμους. Πρόσεξε τι σου λέω. Έτσι, εμείς μιλάμε για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μιλάνε, ας πούμε, για τον ιατρικό τουρισμό. Ναι, όλα τα ιατρικά κέντρα είναι έξω από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα πηγαίνουν στα έσοδα στην Πηλαία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σωστό. Αυτό είναι συνέργεια. Σωστό. Ο τουρισμός δεν είναι κάτι που το κάνει μόνο ο Δήμαρχος. Το κάνει και ο Σταύρος Καλαφάτης μπορεί να το κάνει. Και θα το κάνει καλά, πίστεψε με. Εγώ το Σταύρο τον Καλαφάτη. Πάνω απ' όλα δεν λέω ότι είναι καλό παιδί. Άμα είναι καλό παιδί, πάρε το μια σοκολάτα. Έτσι, εγώ λέω ότι είναι ικανό παιδί. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρω ποιος το είπε. Έλυσε τα αυθαίρετα. Εγώ το είπα. Ο πατέρας μου το είπε. Έλεγε, ακούς. Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως το είπε ο αείμνηστος ο Σαββίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, αυτό είσαι φρέσκος. Ο πατέρας μου ήταν πιο παλιό. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Άρα ο Χάρης Σαββίδης είχε ακούσει το παράδειγμα. Ήταν μανάβι. Αλγκάβα. Έτσι, ήταν μανάβι. Πού ήταν το μανάβικο? Είχε στη Μοβιάνο και μετά είχε μία δουλειά με ένα τρίκυκλο και έκανε διάφορα τέτοια. Δεν είμαι πλούσιος Εβραίος. Οι Εβραίοι δεν είναι πλούσιοι στη Θεσσαλονίκη. Για να το αποκαταστήσουμε κιόλας αυτό. Ήταν. Όχι, ήταν κανείς λάθος. Ναι, δεν ήταν. Ήταν οι άνθρωποι που στο λιμάνι δουλεύαν όλοι. Κοίταξε, δεν μπορείς να είσαι. Η Θεσσαλονίκη ήταν Εβραίοι, ήταν άνθρωποι του Μόχφου. Υπήρχαν και επιφανείς, πάντοτε όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ευχαριστώ. Το ωραίο αυτό σημαίνει ότι θα τα φτιάξουμε κιόλα. Μπήκε μέσα το μεξί και λέει στην γραμματεία εδώ στη Φωτεινή. Καλησπέρα, λέει Μπρατ Πιτ, έχω ραντεβού. Ναι, λέει, χαίρετε. Να του πει ξανά το όνομα. Και τι λέει η Πελαγία, χάρη καλή σαλίστα. Αυτό ήταν διάλογο φοβερό εδώ στον Focus. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το εξή. Πώ καταρτίζεται το πρόγραμμα στην παράταξη και μετά δίνω το λόγο στη φίλη. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα είναι κάτι που διαμορφώνεται συνέχεια, είναι δυναμικό. Μπορείτε να υποβάλλετε κάποια ένσταση σε κάτι. Δηλαδή, βεβαίως, είναι δυναμικό. Είναι δυναμικό. Καλαφάτι, εδώ πέρα, ίσως να κάνουμε αυτό ή το άλλο. Επιδέχεται αλλαγών, δηλαδή. Κοίταξε να δεις, μια ομάδα ξέρεις πώς γίνεται και την κάνει. Σε βάζει σε ένα δωμάτιο με 60 ανθρώπους, μένει έξω αυτός και βγαίνει ομάδα. Και το έκανε ο Σταύρος. Μάλιστα. Δηλαδή, κοίταξε να σου πω, εμείς δεν γνωριζόμασταν πολύ μεταξύ μας. Mm-hmm. Γνωριζόμασταν βέβαια έτσι εμφανισιακά. Έχω δει κι άλλους έτσι όμορφους σαν και εμένα. Λοιπόν, και όμορφες έτσι για να μην. Αλλά μας έκλεισε ένα δωμάτιο, βγήκαμε μετά από ώρες και γίναμε ομάδα. Και γίναμε ομάδα, θα τους πω απίστευτα πράγματα. Αν θέλεις, είμαστε ομάδα. Είμαστε εντάξει σε όλα. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει αν βγω. Θέλω να βγει ο συνδυασμός μου.
πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Μετά θέλω να με ψηφίσει όλη η Θεσσαλονίκη. Ο συνδυασμός ο οποίος στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και θέλω να σε ρωτήσω. Ο, στηρίζεται. Συγγνώμη, στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να κάνει. Άκουσε με να σου πω. Εγώ. Στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να κάνει. Λοιπόν, είναι πολύ καλά που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω ώστε, να σου πω. Από την άλλη πλευρά δεν στηρίζεται το Μπουτάρισα το. Στηρίζεται το Πασόκ. Όχι, στηρίζεται από την κυβέρνηση, θα σου πω εγώ. Α, λες για, για την τροπολογία. Το έλεγα και χθες ένα συνυποψήφιο. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι ο Καλαφάτης παίζει μέσα στο παιχνίδι. Εσύ τώρα, σαν Θεσσαλονικιός, που θέλεις να έχεις και μια αίσθηση έτσι δικαίου υψηλή. Θα με ψηφίσει Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, δεν θα αισθανόσουν άσχημα αν αποκλείαμε από την διαδικασία του Γιάννη του Μπουτάρη για αυτόν τον λόγο. Εμείς είμαστε εντάξει, δεν είμαστε ανήθικοι. Πρόσεξε. Άστο το κομμάτι. Γιατί το άκουσε και χθες ότι στήριξε η κυβέρνηση. Άστο, καλά έκανε, θα σου πω. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί, πρέπει να παίζει μέσα στο παιχνίδι. Μπράβο. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω. Εσύ στηρίζετε τις αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοεί. Γιατί εγώ κατέβηκα για το Δήμο, για το πεζοδρόμιο. Άσε την μπάλα στην κεντρική κυβέρνηση. Μάλιστα. Εμένα θα με ρωτάς για το πεζοδρόμιο που η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε, για το νάστεγο στη γωνία, έτσι, για τον άνθρωπο που δεν έχει και κοίταξε τα συζήτηση. Αν έπαθα που με την ώρα. Α, σε ρωτήσω. Έγινε, έχει δίκιο. Λοιπόν, έτσι. Έχει δίκιο, παιδιά, γι' αυτό και αλλάζω την ατζέντα, έτσι. Γιατί θα την πήγαινα λίγο στο κεντρικό οικονομικό. Όχι, μην την πα. Θα την πάω γιατί... γιατί έχει δίκιο. Άστο, άστο. Λοιπόν, δεν μου λε, σταματάω στο φανάρι στη Χάνθ και ξεκινάει από εκεί η δυσκολία να πρέπει να. Αρνηθώ ευγενικά. Σε αυτό που θέλουμε καθαρίσει τα τζάμια. Μετά από λίγο πηγαίνω πιο κάτω. Υπάρχει δεύτερος στο άλλο φανάρι, ο οποίος κάτι άλλο θα μου ζητήσει. Στο τρίτο φανάρι, βεβαίως, και αισθάνομαι αλληλέγγυο σε αυτούς τους ανθρώπους. Απλά δεν μπορώ να βοηθήσω. Συγγνώμη λίγο. Σταματάω να πιω ένα καφέ. Περνάνε 13-14 μέχρι να πιω τον καφέ μου, να μην μπορώ να πω μια κουβέντα. Παπούτσια, παντελόνια, γυαλιά, μικροατικήματα κτλ. Απέναντι στη Νίκη έχει εντόνια απλωμένα, δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει και οι καταστηματάρχες πληρώνουν φόρο. Υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο το οποίο θα μπορούσε πρώτον κομμένα πόδια, κομμένα χέρια. Είπα και επαναλαμβάνω. Αλληλέγγυος στέκομαι στους ανθρώπους αυτούς, απλά δεν μπορώ να βοηθήσω τώρα. Λοιπόν, γίνεται να μην σκοντάφτουμε σε κομμένα πόδια, χέρια, να μην έχει αυτή την εικόνα το κέντρο με ένα σχέδιο οργανωμένο, λοιπόν, ή δεν υπάρχει σχέδιο. Λοιπόν, θα σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν, μιλάς με έναν Ισραηλίτη που θα μπορούσα να είχα εγώ δεχτεί ρατσιστικό χαρακτηρισμό, έτσι. Ναι. Άρα πρεσβεύω, αν θέλεις, και εγώ μία μειονότητα. Ναι. Αυτή είναι η μειονότητα. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για ένα καλύτερο αύριο. Ναι, ήρθαν. Έτσι. Ήρθαν για ένα καλύτερο. Μπράβο, άκουσε με τώρα. Η πολιτική που πρέπει να χαραχτεί, έτσι, είναι πρώτα απ' όλα προς το συμφέρον των δημοτών. Δημότες, για να μπορούμε, αν θέλεις, να βοηθήσουμε και αυτούς. Περαιτέρω, μετά. Μπράβο. Ναι. Άρα πρέπει να στηρίξουμε τον καταστηματάρχη που πληρώνει. Και τι κάνεις, και, δηλαδή. Λοιπόν, Πογκρόμ, τι κάνεις. Πογκρόμ είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται μόνο για τους Εβραίους όταν φύγανε από τη Ρωσία. Τι κάνεις. Έτσι, λοιπόν, καταρχήν προσπαθείς όχι με αστυνομικά και καταστατικά μέτρα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να καταγράψεις αυτόν τον πληθυσμό. Πρέπει να τον καταγράψεις. Να μάθεις που μένει. Και θα σου πω κάτι. Εγώ γνώρισα υπηρεσίες στο Δήμο που είναι και ανθρώπους που είναι εξαιρετικοί. Αυτό θέλει δουλειά, μου επιτρέπεις τον Ιωκό Κώστα. Ναι, θέλει ναι. δουλειά. Τους καταγράφεις, τους κατανείμεις και προσπαθείς να τους αποκαταστήσεις. Ψιλοβουλιές. Δεν υπάρχουν όμως. Αργήσαμε σε αυτό ως κοινωνία. Δηλαδή έπρεπε να οι όμορες χώρες να έχουν δεχτεί επενδύσεις έτσι ώστε να μην έρθουν σε εμάς. Ναι, ναι. Εντάξει, μετά και πάλι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η κεντρική εξουσία. Ωστόσο, σε αυτό σχεδιάζει κάτι ο Σταύρος Καλαφάτης, να μην βγάλω όλα τα χαρτιά, δεν είναι σωστό. Θα έρθει και από εδώ, έτσι. Να το ρωτήσουμε και εμείς. Ναι, να το ρωτήσετε και θα έρθει, να σου πω κάτι. Άμα είναι να τα πω εγώ, να γίνω εγώ βήμα. Όχι, αλλά να σου πω την αλήθεια, έτσι θα σε χαιρετήσω. Μου αρέσει αυτή η άποψη. Έστω που την εκφράζει ένα οποιοδήποτε συμπολίτη μου, έτσι. Γιατί είμαι αυτή τη άποψη. Θύμησε ποιο μιλάει στο μικρόφωνο, έτσι. Θα τα πούμε στο τέλο. Το Σταυρό θέλω εγώ. Λοιπόν, δεν θα φύγω χωρίς σταυρό. Καρέκλα θέλουμε, σας λέω μόνο. Ναι, το σταυρό, κοίτα, λοιπόν. Να σου πω. Για μένα είναι μια εκταξίωση. Μην το βλέπεις έτσι. Εκτίθομαι μπροστά στον κόσμο. Ναι, ναι, εκτίθεσαι. Ναι. Έτσι, μπροστά στον κόσμο. Πηγαίνω και λέω, ας πούμε, ότι θα σου φέρω θάλασσα και, και σεσλόγγι. Θα σου φέρω βουνό και χιόνι. Δηλαδή, εκτίθομαι λέγοντας αυτά τα πράγματα για το πεζοδρόμιο. Δεν θα μιλήσω για την κεντρική εξουσία. Αυτό θα το κάνει άλλο. Αν θες να μιλήσουμε γι' αυτό, είναι. Μιλήσαμε, εγώ τελείωσα. Ναι, εγώ θέλω δύο κουβέντες για το πρώτο βασικό θέμα κυκλοφοριακό και πάρκινγκ για την πόλη της Θεσσαλονίκης και κυρίως για το κέντρο και για την αγορά που... Κοίταξε, έχουμε χώρους να βάλουμε πάρκινγκ. Η ΔΕΘ είναι ένας χώρος. Έτσι, κοίταξε, πρέπει να συνονιστούμε σαν κοινωνία. Και αυτό θέλει δουλειά. Εμείς είμαστε εντάξει το να δουλέψουμε.
Έτσι, δεν μένουμε στα μπαράκια και στα αυτά. Για θυμίσου λίγο ένα μέτρο το οποίο νομίζω ότι. Θα σου πω τα ταξί που πολλά χρόνια δεν είχαμε πάρκινγκ στη ΔΕΘ. Είχαμε πάρκινγκ στη ΔΕΘ, ακριβώς. Εμείς το προλάβαμε σαν νεότεροι, έτσι. Ναι. Είχαμε πάρκινγκ, μπορούσαμε και μεγαλύτερο. Θα σου πω, τα ταξί πιάσαν την Τσιμισκή. Ναι. Οι άνθρωποι προστούν ελάφος. Έπρεπε να πάρουν τους μικρούς κάθε τους δρόμους για να απελευθερωθεί η Τσιμισκή. Ναι. Έτσι. Έπρεπε να τους δώσουμε, να κάνουμε μεγάλα πάρκι στην, πίσω από τον Καφτατζόγλιο, στο γήπεδο του Θερμαϊκού, στη ΔΕΘ, έτσι ώστε να αποκεντρώνεται. Άλλωστε, οι ταξιτζίδες έχουν διερχόμενοι και το ΣΥΜΠΗ. Ναι. Και αυτό πάλι σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες και τους ταξιτζίδες. Κοίταξε, η κοινωνία πρέπει να συνεργαστεί. Αν δεν συνεργαστεί, δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Όμως, επειδή είδα πώς δουλεύει ο Σταύρος Καλαφάτης μαζί μας, νομίζω και θα συνεργαστεί και θα αποδώσει. Και να σου πω έτσι, επειδή πολλά πράγματα πρέπει να λύσουμε, πρέπει να συνεργαστεί και με την Εκκλησία. Ο Δήμος δεν συνεργάζεται με την Εκκλησία. Διότι προχθές σκουπίσαμε τον Ιδρώτα. Εντάξει, σκούπισε τον Ιδρώτα. Έτσι, σκούπισε τον Ιδρώτα, αλλά τα συσίτια τα κάνει η Εκκλησία. Τα κάνει η Εκκλησία και δεν μπορούμε. Η Εκκλησία δεν έχει το management, δεν έχει γνώση, έχει θέληση μόνο. Αυτό θέλει να γίνει πραγματικά με τη βοήθεια. Να σου πω ότι χωρίς να το έχω συζητήσει και με τον Σταύρο ή με τα παιδιά στην ομάδα, θα μπορούσαμε αντί να βάλουμε ουρές στα τέτοια να καταγράψουμε τον πληθυσμό που έχει ανάγκη και να του στέλνουμε ένα κουπονάκι. Ναι. Να πηγαίνει να τρώει αξιοπρεπώς στην ταβέρνα, να το εξαργυρώνει και ο καταστηματάρχης, γιατί ξοδεύονται λεφτά για αυτό το πράγμα. Και να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία που λειτουργεί. Αυτά είναι όλα ιδεατά. Θέλει δουλειά. Εμείς τους εντάξει και το λέω το εντάξει. Κοίταξε, γιατί θα σου πω την αλήθεια, όταν είμαστε σε προεκλογική διαδικασία, ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε έργα, ποτέ. Όχι, να ψηφίζουμε προγράμματα. Ιδέες και προγράμματα ψηφίζουμε. Ακριβώς, έτσι. Προγράμματα. Μην γελιέσαι δηλαδή. Όχι, δηλαδή αν θα τα υλοποιήσει. Θα με ψηφίσει. Εγώ δεν θα σε ψηφίσω, φίλε. Γιατί ψηφίζω στο Δήμο Δέλτα. Α, εντάξει. Αλλιώς θα ήμουν πρώτα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ξέρω και την αγάπη σου για τα ζωντανά, έχουμε ακριβώς το ίδιο πάθος. Λοιπόν, ο Τζέικομπ Αλγκάβα ήταν μαζί μας από την παράταξη Εντάξει με τον Σταύρο Καλαφάτη. Θα διεκδικήσει την ψήφο μας για το Δήμο Θεσσαλονίκη ως υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Ιακώβ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για το κάλεσμα. Εύχομαι ο κόσμος να τα βγάλει, να έχει καλή πρωτομαγιά, έτσι να φτάσει και εκεί το κατσικάκι και μετά να κοιτάξει να δει το πρόγραμμα των συνδυασμών και να αποφασίσει Εντάξει για όλη την πόλη. Focus 103,6.